Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά, μια ανάσα από σπίτια στη Ρογδιά. Ο παπάς του χωριού χτύπησε την καμπάνα και φώνασε το μεγάφωνο, τρέξτε χωριανοί και εγώ είμαστε. Η φωτιά που έκαιγε μέσα στον οικισμό κινητοποίησε άμεσα την πυροσβεστική, η οποία με ισχυρές δυνάμεις έφτασε στο σημείο και άρχισε να επιχειρεί. Έγινε κινητοποίηση 15 οχημάτων και 40 αντρών και καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρόλο τους ισχυρούς ανέμους που έπαιναν στην περιοχή, να την οριοθετήσουμε ασφαλώς, χωρίς να κινδυνεύσει ούτε περιουσία ούτε ανθρώπινη ζωή. Η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία του Δήμου αλλά και η σημαντική βοήθεια των κατοίκων οδήγησαν στην άμεση κατάσβεση της φωτιάς παρά τους ισχυρούς ανέμους. Ευτυχώς με την έγκαιρη παρέμβαση και συνεργασία της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας του Δήμου και των εθελοντών που συνέδραμαν εδώ και των κατοίκων της περιοχής, βέβαια που άμεσα παρενέβησαν στα πρώτα στάδια της φωτιάς, αντιμετωπίστηκε και πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ ήρθε το χωριό όλο και ο Δήμαρχος και όλοι όσοι βοηθήσανε και τη σβήσαμε, δόξα τω Θεώ, προλάβαμε. Την ίδια ώρα καμπανάκι από την πυροσβεστική την περίοδο του Πάσχα για τις λαμπάδες και τα κεριά, λέγοντας πως χρειάζεται προσοχή. Κρατάμε απόσταση ασφαλείας από τους διπλανούς μας, δεν αφήνουμε λαμπάδες και κεριά να καίγονται χωρίς επίβλεψη, τα τοποθετούμε μακριά από εύλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, έπιπλα ή βιβλία και τα σβήνουμε όταν απουσιάζουμε ή κοιμόμαστε. Την προσοχή των πολιτών και για τα βεγγαλικά εφιστά η αστυνομία, ενώ το διάστημα των εορτών οι έλεγχοι είναι αυξημένοι. Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων απαγορεύεται. Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους, ενημερώστε τα για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού και μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών.